Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το νερό. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πούμε το νερό νεράκι και δυστυχώς τα μηνύματα από τις καιρικές συνθήκες στο τελευταίο διάστημα δεν είναι καλά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Και η αλήθεια είναι ότι, κύριε Βουρεξάκη, ο εφιάλτης της λειψιδρίας είναι κυριολεκτικά από πάνω μας. Είναι εδώ. Είναι εδώ η λειψιδρία. Δυστυχώς, ξεκίνησα από πέρυσι. Δεν είχαμε τις βροχές. Καθόλου βροχές δεν είχαμε. Περίπου 800.000 κυβικά, 1.000.000 κυβικά μπήκαν στον αποσελέμι. Συζητάμε για. Πρόπερσι είχαμε υπερχείληση. Ναι, και ένα μήνα είχαμε και νερό που το ρίχναμε. Είχε υπερχείληση και πήγαινε στη θάλασσα. Και φέτος δυστυχώς είχαμε μόνο 1.000.000 κυβικά. Τώρα που μιλάμε, έχουν μείνει περίπου 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. 3,5, τα οποία από τα 3,5 όμως να υπολογίσουμε ότι το 1 εκατομμύριο είναι διαχειρίσιμο. Γιατί υπάρχει το όριο ασφαλείας. Τα 2,5 εκατομμύρια δεν μπορούμε να από εκεί κάτω να κατέβει, διότι πρέπει να λειτουργούν τα μηχανήματα. Χαμογελάσαμε λιγάκι χθες και τα δύο προηγούμενα. Αλλά ήταν χαμόγελο το οποίο ήταν αχνόχνο. Σταγόνα στον ωκεανό. Είπαμε ναι, ότι πάει κάτι να γίνει και πάλι τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, το αποσελέμις είναι ένα φοβερό έργο. Και έγινε φοβερότερο με το χώνο, το νερό της σύραγγας που φέρνουμε, διότι αυτό ήταν η σωτήρια λύση του αποσελέμι. Να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή τώρα εμείς τι θέλουμε, εμείς θέλουμε βροχή στο Λασίθι. Στην περιοχή του Λασιθίου, από εκεί μπαίνει το πολύ νερό. Θυμάμαι το 2021 τότε είχαν περίπου πάνω από 1.000.000 κυβικά ημερησίως, τότε που είχαμε τα πολλά νερά, μπαίνανε στον αποσελέμι ή από την περιοχή του χώνου. Κύριε Βουρεξάκη, τώρα το νερό που υπάρχει στον αποσελέμι, αν δεν έχουμε βροχές, μέχρι πότε φτάνει για το Ηράκλειο, για να υδρεύει και για τους άλλους δήμους? Τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου. Ένα εκατομμύριο είναι. Εμείς περίπου τώρα έχουμε περιορίσει πάρα πολύ το νερό. Παίρνουμε περίπου 400 κυβικά την ώρα από 1.100 που παίρναμε πέρυσι. Ήδη περίπου αυτά είναι 500.000 κυβικά μηνιαίως. Που σημαίνει ότι θα τη βγάλουμε οριακά μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε νερό από τον αποσελέμι, αυτό το νερό που παίρνουμε το λίγο. Και αυτό με δεδομένο βέβαια ότι μας έχει σώσει, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, ότι δεν είναι οι επόμενοι μήνες τουριστικοί, να υπάρχουν μεγάλες τουριστικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν, γιατί καλύπτει δήμους οι οποίοι σηκώνουν πολύ μεγάλο τουριστικό βάρος ο αποσελέμις. Στο Ιράκλειο, πολύ μεγάλη είναι. Στο Ιράκλειο ξέρετε όμως τι έγινε, ενώ μέχρι τώρα, και εγώ από το 19 που ανέλαβα, υπολογίζαμε τις καταναλώσεις χειμώνα καλοκαίρι. Τότε στο Ηράκλειο, το 19-20, είχαμε μόνο δύο μεγάλες ξενοδοχικές μονάδες. Δεν είχαμε. Δηλαδή δεν είχαμε διαφορές χειμώνα καλοκαίρι. Φέτος όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φέτος είναι δεδομένο ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι δεδομένο, πάρα πολύ κόσμο έχουμε. Εγώ βλέπω, με παίρνω από σπίτια, από περιοχές. Ξέρετε που είναι τα σπίτια που παλιά με ένα-δύο ντεπόζιτα βολεύονται. Δεν βολεύονται. Θέλουν 5 ντεπόζιτα, 6 βικά δηλαδή, να έχουν νερό για χρήση. Καταλαβαίνετε. Τώρα φέτος είναι δεδομένο ότι είχαμε πάρα. Δηλαδή αυτό είναι καλό για την οικονομία, για τον κόσμο, για όλους είναι καλό. Αλλά ένα παράγοντα. Αυτό είναι ανάγκες. Ανάγκες πάρα πολλές. Πολλαπλασιάζονται. Εγώ δηλαδή φέτος, ειλικρινά από το 19 το νιώσαμε. Το είδαμε, βάζαμε. Γιατί φέτος δεν είχαμε πρόβλημα. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είχαμε ποσοτικό πρόβλημα. Ό,τι νερό μείον 500-600 κυβικά την ώρα που τα χάναμε, δεν τα παίρναμε από τον αποσελέμι, τα παίρναμε από τις γεωτρήσεις στη Λύσου που ήταν τώρα 3 χρόνια. Τις σχέσεις ήταν 3-4 χρόνια κλειστές ήταν. Καλό αυτό περιβαλλοντικά, διότι είχαν υπερ. Είναι αυτό που λέμε ότι τις αφήνεται να ξεκουράζονται σε εισαγωγικά ναι, οι γεωτρήσεις. Αυτό ένα από τα. Πέρα από το νερό, το αποσελέμι είναι εξαιρετικό νερό. Είναι και ένα περιβαλλοντικό όφελος σε αυτό, ότι αφήνει τις γεωτρήσεις και ξεκουράζεται. Ναι. Κύριε Βουρεξάκη, τώρα, αν δεν έχουμε βροχές από εδώ και πέρα, γιατί η μεγάλη ανησυχία είναι και για το χρόνο το καλοκαίρι, ποιο είναι το plan B, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο? Εμείς, αν ενεργοποιήσουμε, ακόμα έχουμε 2-3 γεωτρήσεις στην περιοχή της Στυλής, τις οποίες δεν τις βάλαμε, γιατί ο αγωγός της Στυλής σου είναι ένας παλιός αγωγός. Ευτυχώς τον εντάξαμε σε ένα πρόγραμμα, ένα κομμάτι προβληματικό 2 χιλιόμετρων. Το εντάξαμε και το αλλάζουμε ήδη. Έχουμε ήδη το αλλάζουμε. Οπότε θα μπορέσουμε να βάλουμε ακόμα 2-3 γεωτρήσεις και μία γεώτρηση στα μάλια που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει σε τίποτα. Θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το νερό του αποσελέμι. Αυτά τα 500 κυβικά περνάμε το καλοκαίρι. Άρα αυτό, κύριε Βουρεξάκη, αναπόφευκτα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση που την έχετε βάλει κι εσείς, η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ. Είναι αυτό που λέμε περιφερειακή διαχείριση και συνεργασία για το νερό. Και εδώ μπαίνει τώρα. Εκλογικά πολύ έντονα στην αυτοδιοικητική συζήτηση, έτσι ως και στόχο και τη περιφερειακή διοίκηση. Και εσείς το βάλατε. Όχι, να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι εγώ δεν είμαι γεωλόγος, δεν είμαι μαθηματικός. Απλώς είχαμε
Έχουμε 2-3 προγράμματα μαζί με την Κύπρο. Λέμε στο Λάρνακα, εξαιρετικά δηλαδή, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Είναι και η διαχείριση των αποβλήτων του Παγνή. Είναι πολύ εξαιρετικό για να δούμε αν ο βιολογικός του Παγνή μπορέσει να εξυπηρετεί μάλλον τα αντιοβητικά για τους ιούς που υπάρχουν μέσα. Γιατί ξέρετε, η βιολογική είναι μόνο για τα διάφορες ουσίες. Δεν είναι για τις αντιβιώσεις, δεν είναι για τους ιούς, είναι διάφορα. Αυτό είναι ένα πολύ πιλωτικό. Τέλος πάντων, πάνω σε αυτήν την κουβέντα πάνω και εγώ ρώτησα τους συνάδελφους. Δεν είναι και δήμαρχος, μάλιστα είναι και δήμαρχος ήταν. Τι γίνεται. Μου λέει, εμείς έχουμε περιφερειακή. Δηλαδή, λέω, τι περιφέρει. Μου λέει, είναι συνδεμένη. Όλη η Κύπρος είναι συνδεμένη, είναι όλες οι πόλεις συνδεμένες. Υπάρχει ο διαχειριστής, είναι τα φράγματα, είναι. Και από εκεί πέρα είναι η ΔΕΙΑ, οι κατατόπους που διαχειρίζονται τις πόλεις. Κάθε πόλη. Αυτό τα λέμε. Αυτή είναι και διαφορετική αποχέτευση ο καθένα. Έχουν δηλαδή άλλη ίδρυση, άλλη αποχέτευση. Για να το εξηγήσουμε πρακτικά λίγο στον κόσμο, κύριε Βουρεξάκη, όταν λέμε περιφερειακή διαχείριση, σημαίνει ότι θα υπάρχουν και ενιαία δίκτυα και θα μπορεί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το Ηράκλειο, να παίρνει ενδεχομένως μελλοντικά νερό ακόμα και από το Ρέθυμνο, από το φράγμα ποταμών. Ακριβώς. Και το αντίστροφο. Με ένα διαχειριστή όπως είναι ο ΆΚΑ, ας πούμε, για παράδειγμα. Μπράβο, ακριβώς. Αυτό μάλιστα υπόθηκε και στην Διεθνή Θεσσαλονίκη από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Αρναουτάκη. Το συζητήσαμε και εδώ μέσα από την εκπομπή με τον κύριο Αρναουτάκη. Ναι, και τον κύριο Αρναουτάκη μάλιστα το θεωρεί, μα δεν υπάρχουν. Αυτά δεν είναι μαγικά. Να σα πω κάτι, μερικά πράγματα δεν είναι μαγικά, δηλαδή είναι απλά πράγματα. Έχουμε ένα μοντέλο Κύπρος. Παρόμοιες με την Κρήτη, λιγότερες βροχές υποθέτω. Πληθυσμιακά παρόμοιες είμαστε. Περίπου, οπότε, ναι. Γιατί να μην κάνουμε αυτό. Και αν υπάρχουν φυσικά, και αποτελέσματα, βέβαια, και δείχνουν τη λειτουργία αυτό, γιατί να μην εφαρμόσουμε και εμείς πολιτικές αποφάσεις που έχουν απλώς το θέτουμε πιο πολύ. Μάλλον μας και πιο πολύ τώρα, σαν ΔΕΙΑ είναι. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες με την Τέρνα. Είχαμε πάει στο Καστέλι και είχαμε συζητήσει που είχε αναλάβει και ένα κομμάτι του δρόμου του ΒΟΑΚΑ από Μάλια. Σε σώσει προ Ηράκλειο, ναι. Να μπορέσουμε να εντάξουμε δύο πράγματα μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Ο αγωγός των Μαλλίων που είναι του 1961, έγινε τότε, τον κάνανε Αμερικάνοι τότε με τη βάση, ο οποίος περνάει μέσα από τη σταλίδα όλη, κουτουλουφάρι, μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα ξενοδοχεία. Σε δύο φορές είχαμε στα θεμέλια είχαμε μεγάλους αγωγούς. Αυτός ο αγωγός πρέπει να σταματήσει, να μπορέσουμε να τον κάνουμε ένα νέο αγωγό, ούτως ώστε το πεδίο των Μαλλίων, που είναι ένα πολύ καλό πεδίο με αρκετό νερό και ποιοτικό νερό, να κάνουμε τώρα στον αγωγό να τον εντάξουμε και πέρα μαζί με το έργο αυτό. Και το άλλο που θέλουμε, αυτό που λέμε την περιφερειακή διασύνθεση, είναι ότι πλέον επειδή έχουμε αγωγό από το Ηράκλειο, από Σελέμι, Άγιο Νικόλαο, Χερσόνησο Νικόλαο και αντίστροφα έχουμε από το Ρέθυμνο, να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το κομμάτι τώρα που θα γίνει το νέο δρόμο Ηράκλειο-Ρέθυμνο, να βάλουμε και πέρα και ένα αγωγό. Ώστε πλέον θα έχουμε ένα αγωγό να μπορεί να φέρουμε νερό από τα Χανιά. Χρειάζεται και κάποια άλλα πράγματα προφανώς, αλλά μέχρι τον Άγιο θα έχουν γίνει οι βασικές υποδομές για να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτά θα τα θέσετε στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Ακριβώς την εβδομάδα έχουμε μια συνάντηση. Ήδη το έχουμε θέσει με το Αγίου Ταχείο. Είχε έρθει εδώ πέρα πριν δύο μήνες, νομίζω. Είχαμε κάνει μια πρώτη κουβέντα. Αλλά στο πόδι, πώς το πω έτσι. Αυτό πρέπει να το θέσουμε πεισαμένο και φυσικά να το στείλουμε και να πιέσουμε και τον κύριο Αρναουτάκη και αυτό να μπέσει από την περιά του να πάει, γιατί ώστε τώρα που είναι αυτή η ευκαιρία να γίνει αυτή η υποδομή που ειλικρινά θα πιστεύω ότι θα σώσει την Κρήτη. Δηλαδή, ένα παράδειγμα φέρω. Ναι. Το φράγμα του Αμώτου είναι γεμάτο. Ναι. Το φράγμα του Αποσυλέμου που βλέπω από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εκεί είναι πολύ το νερό. Είναι πολύ λιγότερο. Καταλάβατε. Ναι, δεν είναι η τωρινή εικόνα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Το ξέρω, αλλά θέλω να σα πω ότι είναι εύκολο. Και φέτος οι βροχές. Είναι πολύ αρκετές περισσότερες οι βροχές που έχουν γίνει στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου από αυτή του Ηρακλείου. Οπότε αυτό θα γίνει μια σύνδεση. Οπότε θα μπορέσουμε όλοι να εξυπηρετηθούμε. Είναι προς όφελος. Δηλαδή, λέμε 2028, νέο αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ, διπλάσιο τουρισμό. Τι θα γίνει. Δεν γίνεται. Με τα υπάρχοντα νερά, δεν γίνεται δουλειές. Και πρέπει να εξυγχρονιστεί λίγο και ο τρόπος που βλέπουμε και διαχειριζόμαστε ζητήματα όπως είναι αυτό του νερού. Όπως είπαμε, να μπούμε στον Αλμυρό. Και λίγο να δούμε και τον εξυγχρονισμό, κύριε Βουρεξά, και το δικτύο μας έτσι, γιατί στο Δήμο Ηρακλείου τα δίκτυα είναι μεγάλη πληγή. Ήταν εσύ η πληγή, τα αλλάζουμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Κάτι γίνεται. Ναι. Κάτι γίνεται. Όχι, τα δείτε. Λέμε από το 2016 μπήκαμε σε πολλά προγράμματα. 52 εκατομμύρια ήταν τα προγράμματα μαζί με τα δίκτυα. Τώρα κρίνουμε το εμβληματικό κομμάτι κάνουμε. Είναι 150 χιλιόμετρα, 20.000 νέα υδρόμετρα και σημεία ελέγχου. Έχουμε προχωρήσει 80. Θέλουν περίπου 100 χιλιόμετρα ακόμα. Είναι περίπου, για να ξέρει ο κόσμος, είναι περίπου 600 χιλιόμετρα είναι περίπου το δίκτυο ίδρυψης στο Ηράκλειο.
Αν τελειώσουμε αυτό το κομμάτι, όλο το αστικό Ηράκλειο θα έχει καινούριο δίκτυο. Θα έχει καινούριο όλο. PVC, τα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί γνωρίζετε από πρώτο χέρι τι προβλήματα δημιουργεί ένα παλιό δίκτυο. Αν δείτε στο Μασταμπά, μένει κάποιο στο Μασταμπά, θα δείτε ήδη ότι φέτος είναι πολύ καλύτερα. Έχουν σταματήσει τα μηχανάκια, διότι άμα έχουμε ένα δίκτυο πέρα που δεν χάνουμε, αυξάνονται οι πιέσεις, ανεβαίνει στο τρίτο όροφο. Γιατί συνήθως τα προβλήματα είναι τρίτο όροφο, τέταρτο όροφο που είναι ψηλά. Καταλαβαίνετε. Αυτό θα βοηθάει. Εσύ και στο ποιή που έχουμε τελειώσει. Τώρα ξεκινάμε τη Μεσαμπελιές που είχε φύγει ο Εργολάβος το 2021. Όλα αυτά πότε προβλέπετε να ολοκληρωθούν όλα? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τέλος 24-25 θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Θα έχουν τελειώσει, οπότε πλέον θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Θα απομονώσουν τα παλιά δίκτυα. Είναι και άλλοι πληγοί και αυτοί. Γιατί επειδή το σύστημα ήταν έτσι, δουλεύαν και τα παλιά τα καινούργια απομονώμενα, πιστεύω θα έχουμε τουλάχιστον μια εξοικονόμηση τάξης του 20-25%. Συζητάμε για 4-5 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτσι. Δηλαδή, συζητάμε το 1/5 του αποσελέμε. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος το τάξη μέγεθος, συζητάμε για πολλά κυβικά. Γιατί συζητάω, όχι, θέλω να συζητάμε, γιατί να είμαστε και λίγο. Διάβαζα προχθές για την ΕΙΔΑΠ. Ξέρετε ότι στην Αττική οι όμορφοι δήμοι που εξυπηρετούνται μόνοι τους έξω από την ΕΙΔΑΠ έχουν 70% απόλυτη νερού. 70% όλη η Ελλάδα είναι. Μάλιστα. Κύριε Βουλεξάκη, μία τελευταία ερώτηση. Θέλουμε αυξήσεις θα έχουμε στο νερό, γιατί ο ΟΑΚ ανακοίνωσε ότι θα σας χρεώνει παραπάνω τους δήμους. Ο ΟΑΚ αυξήσεις θα έχουμε. Πέρυσι δεν έκανε αύξηση. Πραγματικά είχα μια συμφωνία. Δεν δέχτηκε. Φέτος κάναμε μία αύξηση. Δεν θα έχουμε άλλη αύξηση. Θα τα απορροφήσει η ΔΕΗ. Δηλαδή. Ακριβώς και όχι μόνο αυτό. Με τα νέα, τώρα θέλω να πω ότι βάζουμε τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα. Δεν είναι θέμα ότι είναι τώρα παίρνουν αέρα, που λέγαμε αέρα, τίποτα. Η ψηφιακά δείχνει ανά πάσα στιγμή τι νερό καταναλώνει ο καθένας. Θα μπορεί σε ένα του χρόνου ο καθένας το κινητό του να βλέπει την κατανάλωση που έχει από το υδρόμετρό του, να στέλνει αλάρμ αν έχουμε μια συνεχή κατανάλωση που σημαίνει ότι έχουμε διαρροή. Όλα αυτά είναι μαζί με τα καινούργια δίκτυα που λέμε να εξοικονομήσουμε αυτό το 10-15% 20% για να μπορέσουμε να ρίξουμε στο τιμολόγιο. Ξέρετε, εξοικονόμηση και κάτι άλλο, να πληρώνει και ο κόσμος. Να πληρώσει ο κόσμος, να πληρώνει. Ναι, γιατί τα ψηλά τιμολόγια δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Το νερό είναι πολύτιμο. Άμα πληρώνουμε όλοι, θα είναι προς όφελος όλων μας. Είναι πολύτιμο, αλλά μην το πληρώνουμε ακριβά, κύριε Βουρεξάκη. Δεν είναι. Το ακριβό έχει σχέση και σε ποια περιοχή. Δηλαδή, ο Μόρνος τώρα. Φυσική λογική κατεβαίνει το νερό. Εδώ στο Ηράκλειο έχουμε όλες οι 3-400 μέτρα. 7 εκατομμύρια έχουμε ετησίως ΔΕΗ. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Οι ηρωικές προσπάθειες γίνονται για να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε ένα. Σε ένα παρανομαστή, έτσι δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.